Τα τελευταία 3 χρόνια έχω συμπορευτεί με το ΚΚΕ, κυρίως στον χώρο δουλειάς μου. Δουλεύω στην ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο είναι ένα κυριολεκτικό κάτεργο, παρότι είναι ντροπή που υπάρχει σαν κλάδος. Οι εργαζόμενοι, εντάξει, έχει πάρα πολλούς νέους σε ηλικία συναδέλφους, οι οποίοι έχουν προγραμματισμένη ανεργία το καλοκαίρι, απλήρωτες ώρες αδήλωτες κτλ. Μαύρη εργασία είναι ό,τι χειρότερο, υπάρχει μια ζωφερή κατάσταση, αρκετά παραπλήσια κιόλας με τον επιστημισμό που επίσης έχω μια εμπειρία. Ειδικά με τα κέντρα μελέτης που είναι ένα καινούριο φρούτο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τόσο η συνεπή στάση και δράση του κόμματος με τις δυνάμεις που έχει στα σωματεία στο συγκεκριμένο χώρο δουλειάς, που δεν αφήνει σε καμία περίπτωση το να πέσουν οι απαιτήσεις κι άλλο, ειδικά των νεότερων συναδέλφων. Συγγνώμη, αλλά το βασικό πιστεύω ότι είναι να μην αφήσουμε σε καμία περίπτωση να πέσουν οι απαιτήσεις γενικότερα για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι έξω και πέρα από την καθημερινή δουλειά που συμβαίνει στα σωματεία και είναι κάτι που εκφράζεται και στον αθλητισμό, τα είπε η Γεωργία πριν, είναι κάτι που εκφράζεται και στο κατά πόσον μπορεί μια αριστερά από την οποία προέρχομαι να επιτρέψει την ενότητα γενικώς και αορίστως, έξω τα κόμματα και μέσα όλοι οι φασίστες, ας πούμε, ή μια ενότητα από τα πάνω, η οποία ξέρουμε που καταλήγει, έχουμε δει που καταλήγει, και για πάρα πολύ καιρό ένιωθα προσωπικά και ντροπή που έχω συμβάλει σε αυτό το πράγμα, το οποίο προφανώς δεν έχει και καμία ουσία. Ουσία έχει απλώς να μην το επιτρέψουμε, και γι' αυτό όντως το ΚΚΕ είναι ανάγκη, όπως εκφράζεται, είτε στις δημοτικές εκλογές, είτε στις ευρωεκλογές βουλευτικές, αλλά και κάθε μέρα και στους χώρους δουλειάς και στον χώρο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ευχαριστώ.